Άμεση επίπτωση έχει τουριστική κρίση σε εποχικά καταστήματα, αφού η μη άφιξη ταξιδιωτών από χώρες του εξωτερικού έχει κρατήσει κλειστές τις εποχικές επιχειρήσεις. Μια βόλτα στους πλέον πολυσύχναστους τουριστικούς δρόμους, όπως η οδός Φιλολίνων και η οδός Αγίου Σπυρίδωνος, είναι ικανές για να διαπιστώσει κανείς το μέγεθος αλλαγής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η οδός Φιλολίνων είναι ένας από τους πλέον πολυσύχναστους τουριστικούς δρόμους περιοχής. Μπορεί η εξελίξη των τουρισμών ραγδαίες, αλλά αυτές οι επιχειρήσεις, εν έχουν ανοίξει από τις 11 Μαΐου, παραμένουν κλειστές. Το γεγονός αυτό στάθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ενιαίου τουριστικού και επαγγελματικού φορέα, Στέφανος Δημουλής, μιλώντας στην κάμερα του Start. Η πραγματικότητα και η ουσία είναι ότι τα δικά μας μαγαζιά, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν ανοίξει υποτίθεται από τις 11 Μαΐου. Δυστυχώς δεν υπάρχει πελετολόγιο για να ψωνίσει τα καταστήματά μας, οπότε τα ρολά συνεχίζουν να είναι κατεβασμένα και αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Παράλληλα, σχολεία και την εξέλιξη που αφορά τις 29 χώρες που άνοιξαν την ίσο για την Ελλάδα ως μια θετική εξέλιξη, επισημένοντας παράλληλα πως μένουν εκτός μεγάλες αγορές. Όλα αυτά που γίνονται και οι χώρες που ανοίγουν είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Δυστυχώς έχουμε την αγορά της Γερμανίας και θα δούμε κατά πόσο θα έρθουν οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Η Αγγλία έχει ένα μεγάλο ποσοστό στην Κέρκυρα και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι χάνουμε και την κρουαζιέρα που ήταν μια ανάσα για την πόλη και για κάποιες περιοχές της Κέρκυρας. Από εκεί και πέρα, όποιος έρθει θα είναι μια ανάσα για την οικονομία και ο στόχος φέτος είναι δεν είναι να υπάρξουν έσοδα, είναι να καταφέρουμε να μην κλείσουμε. Ο Στέφανος Δημουλής επέμεινε στην επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης που αφορούν τις εποχικές επιχειρήσεις. Σαν στήριξη, θα θέλαμε η κυβέρνηση να μας ξεχωρίσει ως εποχικούς, γιατί δεν το έχει κάνει ως τώρα, να καταλάβει ότι τα καταστήματά μας δεν είναι 12 μήνα και το πελατολόγιο μας είναι καθαρά οι τουρίστες. Αν ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, θα καταλάβει και η κυβέρνηση το πρόβλημα που έχουμε. Από εκεί και πέρα, έχουμε ζητήσει να μπορέσει να υπάρχει μια συμφωνία με τους ιδιοκτήτες μας και να τους βοηθήσει σε κάποια σημεία και να έχουμε μείωση νοικίου μέχρι την επόμενη σεζόν κατά 40% για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να μπορέσει να βρεθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις επιταγές οι οποίες έχουν κοπεί φέτος από το Γενάρη και λίγο Αύγουστο, καθώς και τα τιμολόγια γιατί με μια πτώση τζίρου τουλάχιστον 80% στην καλύτερη περίπτωση, θεωρώ δύσκολο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και να μπορέσουμε να φανούμε συνεπείς στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια.